Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν είναι, είδαμε προηγουμένως τι είναι η φυσική απόσταση, αν θυμάστε. D. Φυσική, έτσι. Και το είχαμε συνδέσει ότι είναι το α του T επί το ολοκλήρωμα, επί σε, επί το ολοκλήρωμα dt, διά α του T, από 0 μέχρι, ξέρω εγώ, τον ταυτόν, ξέρω εγώ, μέχρι το ταφ. Δηλαδή, ποια είναι η φυσική απόσταση μέχρι ενός σημείου όταν εκπέμπεται το φως τη στιγμή, μάλλον από ταφ ε, όχι από 0, από ταφ ε μέχρι το ταφ 0. Έτσι. Και α το ταφ 0 εδώ μπαίνει κανονικά, που είναι η παρούσα χρονική στιγμή. Θέλουμε λοιπόν τώρα αυτό το ολοκλήρωμα εδώ πέρα που είναι στο α του τ, να το συνδέσουμε με την παράμετρο Hubble. Διότι αφού το συνδέσουμε, μετά αν μετράμε το D, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, μετά αφού μετρήσει το D, το συνδέσουμε με το H και κατευθείαν. Βέβαια, στον νόμο του Hubble βγαίνει κατευθείαν, έτσι, γιατί είναι γραμμικό. Αλλά τι γίνεται άμα πάμε πίσω στον χρόνο, που δεν υπάρχει και αυτή η γραμμικότητα. Η οποία, ο νόμος του Hubble λέει σε είναι H0 επί D ίσον V ίσον σε επί Z. Αυτό είναι το απλό, το H0. Αν θέλω να βρω το H του Z, δηλαδή για κάποια προηγούμενη χρονική, να χαρτογραφήσω όλη την, το ρυθμό διαστολής του σύμπαντος σε προηγούμενους redshift, σε προηγούμενους χρόνους, έτσι, έτσι του T, ας πούμε, σε παλιότερες, όχι να μην έχει εδώ πέρα H0. Άμα εδώ πέρα δεν έχει H0, δεν ισχύει αυτή η γραμμικότητα, ισχύει κάτι άλλο, και αυτό το κάτι άλλο θα το δούμε τώρα αμέσως. Λοιπόν, επομένως το ερώτημα λοιπόν είναι σύνδεση του H του Z, H του α, θέλετε, H του T, όπως προτιμάτε, με μετρήσιμες αποστάσεις. Μετρήσιμες αποστάσεις. Εδώ μπαίνουν δύο ερωτήματα. Ποιες είναι αυτές οι μετρήσιμες αποστάσεις, πώς μετριώνται, έτσι, και πώς συνδέεται το H του Z με αυτές τις αποστάσεις. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα θέσουμε σήμερα, έτσι. Πέρα δηλαδή από τον νόμο του Hubble, το απλό, το γραμμικό. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε εδώ πέρα, ξανά λέμε, ένα παρατηρητή, ας πούμε, σε κάποιο σημείο όμικρον, έτσι, στο όμικρον, και υπάρχει ένας εκπομπός σε μια απόσταση, εκπομπός εδώ πέρα στο έψιλον, σε μια απόσταση, την πούμε R, έτσι, και στέλνει ένα φωτόνιο σε εμάς μέχρι τον παρατηρητή. Έχουμε ξαναπεί λοιπόν ότι το S τετράγωνο για τη γεωδεσιακή ενός φωτονίου είναι ίσο με 0. Έτσι πάνε τα φωτόνια κατά μήκος τροχιών οι οποίες ικανοποιούν DS τετράγωνο ίσο με το 0, και σήμερα στην ηλεκτροδυναμική δίωση ήσασταν εκεί το πρωί. Εξηγήσαμε λεπτομέρειες ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο και το οποίο είναι πιο γενικό στη γενική σχετικότητα. Αν λοιπόν DS τετράγωνο ίσο με το 0, θυμάστε τον DS τετράγωνο. Στην περίπτωσή μας ήταν σε dt τετράγωνο μείον α του τ τετράγωνο, για ένα επίπεδο σύμπαν, να πάρουμε για απλότητα, επί dr τετράγωνο συν r τετράγωνο d θήτα τετράγωνο συν ζάιν δευτέρας θήτα d φι τετράγωνο. Αυτό λοιπόν είναι το DS τετράγωνο σε συμμετρική FRW για ένα επίπεδο σύμπαν. Βλέπετε δεν υπάρχει κάπα εδώ. Για απλότητα τώρα το κάπα το έχω πετάξει, γιατί να μην μπλέξουμε τώρα με άλλο στην παρατηρήση. Δείχνω ότι το κάπα είναι πολύ είναι 0. Από αυτή λοιπόν τη σχέση προκύπτει, ας πούμε, τη σχέση 1 και τη σχέση 2. Αν θέσουμε dφ και dφ ίσο με το 0, που σημαίνει δηλαδή θεωρούμε ακτινικές τροχιές, προκύπτει λοιπόν από τη σχέση 2 και από τη σχέση 1 ότι η τροχιά αυτή του φωτονίου ικανοποιεί τη σχέση dr ίσον με μείον, ίσον με, μάλλον με το dr ίσον με το μείον σε ολοκλήρωμα τάφε ε με τάφ 0 dt διά αλφα του τι. Λοιπόν, αυτή τώρα η σχέση εδώ πέρα, πώς προέκυψε, γιατί κανένα αυτό το μείον γιατί υπάρχει εκεί. Εντάξει, περιμέναμε κανονικά να μου πει κάποιος ότι
επειδή το DS είναι 0, θα έχουμε σε τετράγωνο θέλω εδώ, σε DT λέει, ίσον συν πλην α του T DR. Εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διαλέξει το συν πρόσημο ή το πλην πρόσημο. Εκεί έβαλα το πλην. Γιατί έβαλα το πλην, το έχουμε ξαναπεί νομίζω αυτό παλιότερα. Ματικαρίες. Ναι. Γιατί. Εισερχόμενο φωτό, δηλαδή, καθώς το DR αυξάνει, καθώς το DR αυξάνεται ουσιαστικά, έχουμε το DR μάλλον μειώνεται, έρχεται προς τα μέσα, το DT αυξάνει, έτσι. Το R μειώνεται γιατί είναι εισερχόμενο το φωτό. Λοιπόν, έχουν αντίθετο πρόσημο, εξού και βάζω και αυτό το μείον εκεί πέρα. Και μετά βεβαίως πάνω και ολοκληρώνω κανονικά εδώ και βρίσκω το R. Τώρα ολοκληρώνω εδώ πέρα και το από εδώ μέρος, είναι δεν θέλει και εδώ ολοκλήρωση, ολοκληρώνω την DR, από πού θα ολοκληρώσω, από εκεί που ξεκίνησε, από το RE μέχρι το R0, που είναι μέχρι το 0 ουσιαστικά, γιατί το R0 είναι το 0, μέχρι το 0 εκεί που βάζω την αρχή των συντεταγμένων. Επομένως λοιπόν έχω ένα ολοκλήρωμα με το μείον πρόσημο μέσα κανονικά. Τώρα όταν ολοκληρώσω το από εδώ μέρος θα είναι 0 μείον RE, παίρνω άλλο ένα μείον πρόσημο από εδώ, επειδή πάει από το RE μέχρι το 0, οπότε το μείον το ξεφορτώνω με πολύ ωραία. Και έτσι έχω ότι R ή μάλλον, δηλαδή η απόσταση στην οποία βρίσκεται ο εκπομπός μου, είναι ίσον με το σε ολοκλήρωμα τάφ εψιλον μέχρι τάφ 0, την παρούσα χρονική στιγμή, dt δια αλφα του t. Έτσι λοιπόν, καταρχήν λοιπόν, σύνδεσα τώρα ήδη μία απόσταση, το RE, commoving απόσταση, γιατί δεν έχει το α του T μέσα, μια commoving απόσταση, συγκινούμενη δηλαδή, με ένα ολοκλήρωμα που έχει μέσα το α του T. Ακόμα δεν φαίνεται πιθανά το H, έτσι. Βλέπω εδώ πέρα, DT λέει α. Εγώ θέλω να συνδέσω την απόσταση με το H του Z, όχι μόνο το H. Όχι, θέλω να διώξω το χρόνο το TAF, να βάλω το Z και να διώξω και το α να βάλω θέση του H. Πώς θα πάω λοιπόν από αυτό, να πάω στο H, στο Hubble που μας ενδιαφέρει να μετρήσω και να γενικεύσω τον νόμο του Hubble κάπως, έτσι. Δηλαδή συνδέω απόσταση με νόμο Hubble. Τι θα κάνω εδώ, θα αλλάξω μεταβλητή. Θα πάω από το TAF στο α και μετά από το α στο Z. Δύο βήματα δηλαδή, αλλαγής μεταβλητών. Αυτό λοιπόν είναι ίσον με ολοκλήρωμα από σε ολοκλήρωμα του σε dt δια α dt dα επί dα προς α. Από α emission τώρα θα πάει μέχρι α 0 που είναι βεβαίως μονάδα. Βλέπετε ήδη τώρα πήγα αμέσως στο α. Τώρα βέβαια εμφανίστηκε εδώ πέρα ένα dt dα που είναι καλά νέα για μένα, γιατί όταν θέλω να βάλω το h μέσα, τι έχει μέσα, dα dt, δηλαδή το ανάποδο αυτού. Επομένως μου αρέσει αυτό που βγήκε μέσα. Αυτό λοιπόν γράφεται έτσι, και έτσι λοιπόν αυτό μπορώ να το γράψω σαν ολοκλήρωμα από α emission μέχρι α 0 σε dα. Και από κάτω θα βάλω το α τελεία δια α, το βάζω αυτό για να δημιουργήσω το H, και επί α τετράγωνο. Δηλαδή παραψήσα και διαιρήσαμε το α για να δημιουργήσω το α τελεία δια α. Και παπ, μου εμφανίστηκε αμέσως το H του α. Ίσον λοιπόν αυτό, ίσον με το ολοκλήρωμα από α ε μέχρι α, του T0, α0 δηλαδή, σε dα, h του α, επί α τετράγωνο. Και βλέπετε ότι ο θαύματος εμφανίστηκε μέσα το α που ήθελα. Τώρα, επειδή εγώ θέλω να συνδέσω με παρατηρήσεις, θέλω αντί για το α να έχω το z, γιατί εγώ μετράω ερυθρές μετατοπίσεις. Πώς συνδέεται το Z με το Α? 1 συν Z ίσον 1 δια Α ή Α0 δια Α, άμα κάποιος. Επομένως λοιπόν, πάω να κάνω άλλη μια αλλαγή μεταβλητής. Ολοκλήρωμα λοιπόν αυτό. Z emission
μέχρι το α0 που αντιστοιχεί σε z ίσο με το 0, πιανού του σε dα dz επί dz δια h του z, και τώρα βάζω αντί για α το 1 δια 1 συν z και όλο εις το τετράγωνο. Γιατί σημαίνει αυτό, γιατί θυμάστε ότι το 1 συν z είναι ίσο με 1 δια α, ένα δια α ενίσιο στην περίπτωση μας, α, z ενίσιο κλπ. 1 συν z ίσο 1 δια α. Επομένως, με βάση αυτή τη σχέση λοιπόν, όπου το 1 εδώ πέρα είναι το α0 που το έχω βάλει εγώ μονάδα, γιατί θεώρησα το α0 είναι μονάδα, αυτή τη σχέση χρησιμοποίησα. Και βεβαίως τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσω πάλι την ίδια αυτή σχέση για να αλλάξω μεταβλητή και να βρω τον dα τη z. Έχουμε λοιπόν α του z ίσον 1 δια 1 συν z, και επομένως από εδώ συνεπάγεται ότι dα τη z είναι ίσον με μείον 1 δια 1 συν z τετράγωνο. Το βάζω λοιπόν αυτό εδώ πάνω, αυτή είναι η σχέση 1 και αυτή είναι η σχέση 2, εκ των 1 και 2, 1,2, συνεπάγεται ότι αυτό που θέλω να υπολογίσω, δηλαδή το R με δείκτη E, δηλαδή η commoving απόσταση μέχρι τον εκπομπό, είναι ίση με είναι ίση με, βλέπετε εδώ πέρα, το dα dz θα μου δώσει ένα μείον 1 δια 1 συν z τετράγωνο, και αυτό το μείον θα απλοποιηθεί αυτό με αυτό εδώ πέρα από κάτω, και θα πάρω ένα μείον απ' έξω που θα γίνει ίσο με μείον το ολοκλήρωμα από z e μέχρι 0 σε dz δια h του z. Και βλέπετε, εμφανίστηκε μέσα το h του z ακριβώς όπως ήθελα. Hz τόνος, έτσι. Θα βάλουμε καλύτερα τόνος, γιατί είναι υπολοκλήρωση και αργότερα θα βάλουμε και ένα z. Επομένως, λοιπόν, το μείον, διώχνω το μείον, αλλάζω τα όρια ολοκλήρωσης, και αυτό είναι ίσον με ολοκλήρωμα. Είναι σε επί το ολοκλήρωμα από 0 μέχρι z e dz τόνος δια h του z τόνος. Και να το. Έσκασε μύτη ακριβώς η ολοκλήρωσή μου. Τώρα, αν θέλω το z με δείκτη ε να το πάρω πολύ μικρότερο της μονάδας, τότε στην ειδική αυτή περίπτωση, αυτό τι γίνεται για z ή πολύ μικρότερο της μονάδας, αυτό γίνεται περίπου ίσο σε επί z ή δια h του 0, ουσιαστικά, γιατί είναι πάρα πολύ του 0, του z με το 0 περίπου, έτσι. Και από εδώ συνεπάγεται ότι παίρνω h 0 επί r e, πώς το πω, είναι ίσον με, περίπου ίσον με, σε επί z e. Και πήρα βέβαια κανονικά πάλι, όπως πήραμε, τον νόμο του Hubble. Και, αλλά βλέπετε ότι αυτό που έχω πάρει εδώ είναι πολύ πιο γενικό από τον νόμο του Hubble, γιατί ισχύει για οποιοδήποτε z. Είναι ακριβής σχέση για ένα επίπεδο σίγουρο. Το μόνο που όταν επιβεβαίω αλλάζει λίγο αν δεν το επίπεδο, παίρνει ένα υπερβολικό ημί, τον άξιο το ολοκλήρωμα κλπ. Είναι υπερβολικό λίγο, αλλά τέλο πάντων δεν θέλω να πω τώρα σε αυτέ τι λεπτομέρειε. Αυτή είναι η σχέση η οποία γενικεύει τον νόμο του Hubble και μου επιτρέπει, αν βρω τρόπο να υπολογίζω το R για διάφορα ZE, μετά να βάλω εδώ μια δοκιμαστική μορφή που θα δούμε παρακάτω για το H του Z τόνος. Έτσι, θα τη βάλω για παράδειγμα με τη μορφή, ας πούμε, H0 επί ωμέγα 0 μάτερ 1 συν Z τρίτης συν 1 μείον ωμέγα 0 μάτερ, επειδή για το λάμπα συν διέμιση αυτό, στην ενδεύτερον, να το βάλω αυτό εκεί πέρα και να βάλω για πολλά αρή, να δω αν ποιες είναι οι βέλτιστες τιμές των παραμέτρων ωμέγα 0 μάτερ και ωμέγα, ναι, ωμέγα 0 μάτερ και πιθανώς και του H0. Θα δούμε παρακάτω ακριβώς πώς γίνεται αυτό. Αλλά προς το παρόν τώρα απλώς σας προειδεάζω γιατί μας αρέσει αυτός εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα η σχέση. Γιατί είναι κεντρική θέση σχέση στην κοσμολογία, έτσι. Τουλάχιστον για ένα επίπεδο σήμαν.
και ουσιαστικά συνδέει αποστάσεις που καταρχήν θα δούμε πώς μετριώνται με το βασικό κοσμολογικό, τη βασική κοσμολογική ανάλυση, το H του Z. Ένα Z τρίτη. Ναι, γιατί είναι ένα διάλφα τρίτη, επειδή είναι matter και γίνεται ένα Z τρίτη. Και μπα βάλει και άλλε δοκιμαστικέ μορφέ, άλλα παραμετροποιήσει. Είναι αυτό το μοναδικό. Μπα βάλει dark energy, μπα βάλει quintessence, ό,τι θες. Έβαλα το πιο απλό που βάζει ο κόσμο. Αλλά ό,τι και να βάλει εκεί, άμα μετρήσει σε πολλά αρέψιλον την απόσταση, έχει το ολοκλήρωμα αυτό σε διάφορε τιμέ και φυτάρει και βρίσκει παραμέτρου. Αυτό είναι το παιχνίδι δηλαδή, που παίζουμε τακτικά στην κοσμολογία, ας πούμε, βέβαια με διάφορες μορφές, αυτή είναι η απλούστερη δυνατή, αλλά ένα από τα βασικά κομμάτια του παιχνιδιού είναι αυτό έτσι. Δηλαδή, εσύ κύριε λες ότι εγώ θέλω αυτό το X του Z, γιατί ξέρω εγώ βρήκα μια θεωρία πεδίου που αυτή η θεωρία πεδίου ευνοεί αυτό το X του Z και δεν θέλει το λάβο. Βάλει το εδώ μέσα να δούμε αν παίζει μπάλα. Το βάζει με στα data, παιδιά. Το fit που παίρνω είναι το ίδιο με το λάμδα CDM και εγώ και έχω και παραπάνω παραμέτρους. Άρα τσάμπα οι παραμέτρη που έβαλες. Άρα λοιπόν την πετάς στο μοντέλο σου, βάζεις κάτι άλλο. Άμα δεν μπορείς να βελτιώσεις το λάμδα CDM που καταφέρει με μία παράμετρο, το Mega Zero Matter να σου δώσει ένα ωραίο fit στα data, πέτα το μοντέλο σου. Γιατί εμείς μπορούμε με μία παράμετρο, φυτάρουμε και εκείνο το πρόβλημα του κόσμου. Όλος ο κόσμος έχει ωραία μοντέλα. Σου λέει: εγώ θα βάλω αυτό την παράμετρο, άλλο θα βάλω αυτή την παράμετρο, την τρίτη παράμετρο και θα είναι τρομερό το fit. Ωραία, συγκρίσουμε το λάμδα CDM. Το βάζεις μέσα, σου βγάζει το ίδιο fit με το λάμδα CDM. Αλλά έχει παραπάνω παραμέτρους. Το πετάς. Αλλά το πρόβλημα του λάμδα CDM ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο έτσι, αυτό το ωμέγα λάμδα, αυτό το λάμδα, ας πούμε, έχει τόσο μικρή τιμή. Εμείς το περιμέναμε, είναι 124.000 τάξη μεγέθους παραπάνω. Και όχι μόνο αυτό, είναι και ορισμένα παρατηρησιακά δεδομένα. Δηλαδή, ναι, μεν φυτάρει αυτά τα συγκεκριμένα που δείχνω τώρα. Υπάρχουν κάποια άλλα δεδομένα όμως, στα οποία υπάρχουν κάποια προβλήματα και ειδικά σταθερά του Hubble. Σταθερά του Hubble, για παράδειγμα, αν τη μετρήσεις με δύο τρόπους, αν τη μετρήσεις έτσι και αν τη μετρήσεις μέσω του CMB, έτσι σου βγάζει μια τιμή άλλη. Με 5 σίγμα διαφορά. Επομένως λοιπόν, και το λάμδα CDM έχει τα ενδογενή του προβλήματα. Δεν μπορεί να σου με μία μέτρηση σου βγάζει ένα H0 και με μία άλλη ένα άλλο. Έτσι. Το Mega Zero Matter περίπου το ίδιο, το βγάζει το ίδιο με τις δύο τρόπους, αλλά δεν μπορεί το H0 είναι τόσο διαφορετικό. Οπότε ο βασικός λόγος που σκεφτόμαστε για άλλα μοντέλα αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς αυτός, ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα του παρατηρησιακού. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το παιχνίδι σε γενικές γραμμές και πάμε να δούμε τώρα λοιπόν πώς θα παιχτεί με μετρήσιμα μεγέθη. Γιατί όπως είπαμε μέχρι τώρα, σας είπα, το αρή μπορεί να μετρηθεί, έτσι. Πώς. Εντάξει, πρακτικά πώς θα μετρήσουμε αυτή την απόσταση. Δεν πάμε να πάρει φυσικά μια μεζούρα. Δεν έχουμε μεζούρα, πάμε να μετρήσουμε το θρανίο. Εντάξει, πάμε να μετρήσουμε άντε μέχρι τα απέναντι κτίριο με ένα λέιζερ. Άντε μέχρι το φεγγάρι με ένα λέιζερ που γυρνάει. Παρακάτω αρχίζουν τα προβλήματα. Πώς θα το μετρήσει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το αρή δυστυχώς απευθείας δεν μπορεί να μετρηθεί το ίδιο. Μετρείται κάτι παρεμφερές με το RE, με το βαντικό moving απόσταση που λέγεται luminosity distance. Αυτό μετράμε και θα μιλήσουμε τώρα πώς μετράμε την παραλλαγή του RE, αν θέλετε, του commoving δηλαδή distance, που λέγεται απόσταση φωτεινότητας. Ή αλλιώς luminosity distance. Είναι μία από τις αποστάσεις που μπορούμε να μετρήσουμε, έτσι, δηλαδή δεν είναι η μοναδική. Μία από τις μετρήσιμες παραλλαγές του RE που είναι μετρήσιμη. Ποια είναι η βασική ιδέα? Όπως έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, θεωρούμε ένα αντικείμενο εδώ στο κέντρο, το οποίο έχει μία γνωστή φωτεινότητα, ένα L, έτσι, και θεωρούμε μία επιφάνεια S γύρω από το αντικείμενο αυτό, στο οποίο η ένταση, το flux, δηλαδή η ένταση, δηλαδή η ενέργεια ανά μονάδα χρόνο ανά μονάδα επιφανείας, είναι ίσο με την ισχύ που εκπέμπεται, ενέργεια ανά μονάδα χρόνο, διά την επιφάνεια S, η οποία την ορίζουμε ως L δια 4π dl τετράγωνο, έτσι, όπου dl είναι αυτό που λέμε luminosity distance. Τώρα, εντάξει, αυτό το dl λοιπόν εδώ που υπάρχει, αν γνωρίζω το L,
την ισχύ δηλαδή που εκπέμπει τη γη, αν είναι αυτό που λέμε standard cattle, δηλαδή έχω ένα τρόπο να κανονικοποιήσω και να βρω την ισχύ, μετράω τη φλάξ που είναι ισχύ αναμονάδα επιφανείας, αναμονάδα χρόνου, και έτσι λοιπόν βρίσκω το αυτό το DL εδώ, το DL, το οποίο είναι ίσο με L δια 4 PF, στην ενδεύτερη. Άρα λοιπόν το DL αυτό είναι μετρήσιμο. Είναι μια ποσότητα μετρήσιμη. Τώρα, το DL αυτό βεβαίω σε ένα ευκλήδιο χώρο θα ήταν ακριβώ η απόσταση. Πας από εδώ σε μια σφαίρα, η απόσταση. Τώρα εδώ είμαστε σε μη ευκλήδιο χώρο. Ένα χώρο που διαστέλλεται. Άρα το ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε είναι πώς συνδέεται αυτό το DL με την μετρική του διαστελόμενου χώρου αυτού, δηλαδή ουσιαστικά πώς συνδέεται το DL με το α του τ. Με την παρά, με την, αυτή την, το παράγοντα διαστολής. Διότι ναι, μεν πάμε να το μετρήσουμε, αλλά μετά θα το κάνουμε. Έτσι. Άμα το συνδέσεις με, όχι με μπλα μπλα, αλλά με μαθηματικό τρόπο, με το α του τ, τότε κάνεις δουλειά. Γιατί άμα το συνδέσεις βέβαια μετά αμέσως, έχεις την ευκαιρία να το συνδέσεις και με το h του z κλπ. Πώς συνδέεται λοιπόν αυτό? Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε ότι αυτό το S, αυτή εδώ πέρα η επιφάνεια στην οποία κατανέμεται αυτή η ακτινοβολία, είναι ένα γεωμετρικό μέγεθος το οποίο θα συνδέεται σίγουρα με τη μετρική. Στην επιφάνεια, πατράς, πόντους κλπ. Μετρική σημαίνει αυτό, έτσι. Άρα λοιπόν εδώ, αυτή η επιφάνεια εδώ, το 4PDL που έβαλα εδώ πέρα, αυτό πρέπει κάπως να συνδέεται με την μετρική. Αυτή λοιπόν η επιφάνεια dα, ας την πω, αυτή η επιφάνεια dα είναι ίση με τι? Με το R τετράγωνο, έτσι, επί d θήτα, μάλλον R d θήτα, σφαιρικές δαμές, R d θήτα, επί ζάιν θήτα, ζάιν θήτα, d φ. Αυτή είναι η στοιχειώδης d φ. Η στοιχειώδης επιφάνεια σε σφαιρικές συνταγμένες, έτσι. Και εδώ λοιπόν έχουμε την αντίστοιχη μορφή της σφαιρικής ουσιαστικά επιφάνειας αυτής. Μιλάμε για την παρούσα χρονική στιγμή, όμως το α είναι μονάδα, έτσι, δεν μπαίνει το R. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ότι το S, που είναι ίσως με το λοκτήρωμα dα, είναι ίσον με R. E, R E τετράγωνο, ας το πούμε R E τετράγωνο εδώ πέρα, επειδή θέλει εδώ ένα R E και θέλει και άλλο ένα R E εδώ, έτσι. Γιατί είναι, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι και ένα πρώτο κομμάτι είναι εδώ. Άρα λοιπόν είναι, το dα είναι R E τετράγωνο, επί την ολοκλήρωμα τη θήτα, ζάιν θήτα τε φύ, που είναι 4 π. Άρα αυτό λοιπόν το S είναι καταρχήν 4 π R E τετράγωνο. Και θα πει κάποιος, πάρα πολύ ωραία, αποδείξαμε ουσιαστικά ότι το DL και το RE είναι το ίδιο πράγμα με βάση τη μετρική το κάνουμε. Έτσι. Δεν είναι αυτό όμως αρκετό, γιατί αυτή η ένταση που λαμβάνουμε εμείς εδώ πέρα, δηλαδή η ένταση των φωτονίων που εκπέμπονται, μέχρι να φτάσουν εδώ σε εμάς, αραιώνουμε λόγω της επιφάνειας, δηλαδή κατανέμονται σε όλη την επιφάνεια, αλλά ταυτόχρονα υφίστανται και δύο άλλες αλλαγές λόγω ακριβώς του φαινομένου της διαστολής. Αυτές λοιπόν οι αλλαγές είναι οι εξής. Η πρώτη διαστολή είναι ότι χάνουν ενέργεια λόγω ερυθράς μετατόπισης. Άρα λοιπόν η ενέργεια που εγώ λαμβάνω για κάθε φωτόνιο δεν είναι το HE, δεν είναι η συχνότητα που έστειλε το φωτόνιο. Η γωνιακή συχνότητα που θα λάβω εγώ για το φωτόνιο, ω, ας πούμε 0, αυτή που λαμβάνω εγώ, είναι ίσον με την ωμέγα E που εξέπεψε το φωτόνιο δια 1 συν Z. Ή επί α ουσιαστικά. Ναι, δια 1 συν Z, δηλαδή αραίωσε λίγο, μειώθηκε η, όχι αραίωσε, μειώθηκε η ενέργεια του κάθε φωτονίου λόγω της διαστολής.
Το μήκος κύματος πηγαίνει στο ερυθρό. Άρα λοιπόν και η συχνότητα μειώνεται κατά ένα συν Z. Αυτός είναι ο ένας παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας είναι, επειδή θυμάστε τον dτ0 είναι ίσον με dτ ή το είχαμε αποδείξει αυτό σε προηγούμενο μάθημα, επί ένα συν Z. Δηλαδή ο χρόνος, η περίοδος του φωτονίου βεβαίως αλλάζει και ο χρόνος μεταξύ δύο γεγονότων έτσι διαστέλλεται όσο περνάει και αυτός, ας πούμε, μεγαλώνει όσο περνάει όσο διαστέλλεται το σύμπαν, ακριβώς όπως η περίοδος του φωτονίου διαστέλλεται και αυτή. Άρα λοιπόν, αν δω πόσα φωτόνια εκπέμπονται, πόσα φωτόνια λαμβάνω μάλλον στη μονάδα του χρόνου, ντενή φωτόνια δια dτ0, αυτό που λαμβάνω εγώ είναι ίσον με τον ίδιο αριθμό φωτονίων που εκπέμφθηκαν, ντενή φωτόνια, δια dτ ε επί 1 συν z. Δηλαδή, επειδή το dτ μεγαλώνει όσο περνάει ο χρόνος, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν ο ρυθμός με τον οποίο εκπέμπονται τα φωτόνια είναι διαφορετικός από το ρυθμό που τα λαμβάνουμε. Υπάρχει δηλαδή μία μείωση του ρυθμού φωτονίων στην λήψη σε σχέση με το ρυθμό εκπομπής των φωτονίων στην εκπομπή. Και αυτή η μείωση είναι 1 συν Z. Δηλαδή πόσο διαστάνει το σύμπαν, ουσιαστικά από τότε. Επομένως λοιπόν εδώ έχω δύο παράγοντες 1 συν Z. Ένας έρχεται γιατί μειώθηκε η συχνότητα του κάθε φωτονίου και άλλος ένας παράγοντας είναι γιατί ο αριθμός φωτονίων που λαμβάνω είναι μικρότερος κατά 1 συν Z. Αυτοί οι δύο λοιπόν, αυτοί οι δύο παράγοντες με οδηγούν στο να πω ότι η ροή ενέργειας που θα λάβω εγώ στη Γη θα είναι ίσο με την ισχύ που εκπέμφθηκε, ισχύς, δια 4π RE τετράγωνο που είναι η επιφάνεια, δηλαδή αραίωσαν στην επιφάνεια και κατανεμήθηκαν εκεί, επί όμως ένα συν Z τετράγωνο, δηλαδή άλλο ένα θα διαιρέσω την ενέργεια, με άλλο ένα συν Z τετράγωνο, το ρυθμό λήψης ενέργειας, ακριβώς λέω διότι παίρνω λιγότερα φωτόνια, αλλά ταυτόχρονα και κάθε φωτόνιο έχει λιγότερη ενέργεια, λόγω της διαστολής. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα, αν συγκρίνω αυτή τη σχέση την οποία απέδειξα με χρήση της μετρικής, αν τη συγκρίνω με αυτήν εδώ την αρχική η οποία μου ορίζει το DL, την απόσταση φωτεινό, αυτό είναι ο ορισμός, έτσι λέω, αλλά απόσταση φωτεινό είναι αυτό το πράγμα. Παίρνεις το L και διαιρείς με 4π επί κάτι που το ονομάζεις DL. Εντάξει, αυτό είναι ο ορισμός του DL. Και κατόπιν συγκρίνω με το πραγματικό αυτό που περιμένω, τη flux σε σχέση με την ισχύ διά την απόσταση και βλέπω ότι αυτά τα δύο για να είναι ίδια θα πρέπει το DL, το χωρίσει εκεί, να ισούται με RE επί 1 συν Z. Έτσι. Εκ των σχέσεων λοιπόν, ξέρω εγώ, 1 και 2 εδώ, ας πω 1 και 2, προκύπτει ότι το DL, η μετρήσιμη, αν θέλετε, απόσταση φωτεινότητας, είναι ίσο με το RE επί 1 συν Z. Πάρα πολύ σημαντική σχέση αυτή, έτσι. Δηλαδή συνδέω ένα μετρήσιμο πράγμα, το DL, που βγαίνει από το flux και το L κεφαλαίο, το συνδέω με κάτι άλλο μετρήσιμο, που είναι το 1 συν Z, βέβαια, αλλά και βάζεις μέσα και το RE, την απόσταση που θυμάστε, την απόσταση αποδείξαμε προηγουμένως ότι το RE είναι ίσο με ολοκλήρωμα 0 μέχρι Z του DZ τόνος, ZE ουσιαστικά, DZ τόνος, δια H του Z τόνος. Και τώρα ο του θαύματος, με τελείως αυστηρό τρόπο, εμφανίστηκε μία σχέση που μας συνδέει το κοσμολογικό H του Z, που έχει μέσα την ωμέγα matter, dark energy, ό,τι θέλετε είναι κρυμμένο μέσα του, με βάση γενική σχετικότητα, με μετρήσιμα πλήρως μεγέθη. Ποιο είναι τα μετρήσιμα? Το DL και το Z. Γιατί είναι μετρήσιμα? Γιατί το DL είναι αυτό εδώ πέρα, και βλέπετε έχει το L κεφαλαίο και το F που είναι αυτά και τα δύο μετρήσιμα, το DZ, και αυτό είναι επίσης μετρήσιμο, γιατί το μετράω κατευθείαν στο τηλεσκόπιο. Άρα λοιπόν τώρα ξαφνικά άρχισα να κάνω κοσμολογία και να μετράω απευθείας το H του Z. Επομένως λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Πάμε και λέμε το εξής. Εφόσον λοιπόν τώρα το DL του Z
είναι μετρήσιμο. Το DL του Z λοιπόν είναι ίσον με, για οποιοδήποτε Z, τώρα έχει μόνο το DL από ένα αρή, ένα οποιοδήποτε Z, βέβαια το Z από κάποιο εκπομπό θα το λάβω, έτσι. Το DL του Z ίσον με το 1, και εδώ θέλει ένα συν Z E, έτσι, γιατί μιλάμε για την εκπομπή του εκπομπού. Τώρα για ένα οποιοδήποτε Z είναι ένα συν Z επί το ολοκλήρωμα 0 έως Z, DZ τόνος, H του Z τόνος. Αυτό ισχύει ξανά λόγω για επίπεδο σύμπαν, έτσι, γιατί αλλιώς μπαίνουν κάτι υπερβολικά ημίτονο εδώ πέρα, ή ένα ημίτονο, ή ένα ημίτονο, λόγω θα είναι κλειστό το σύμπαν. Βέβαια, το σύμπαν που ζούμε πιστεύουμε ότι είναι επίπεδο, αλλά λοιπόν αυτή είναι η σχέση που χρησιμοποιείται πρακτικά σχεδόν σε όλες τις δημοσιεύσεις και τα paper. Η πιο απλή δηλαδή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Αυτή λοιπόν είναι πολύ κεντρική σχέση και με βάση αυτή, επειδή αυτό εδώ είναι μετρήσιμο και αυτό είναι μετρήσιμο, από εδώ μπορούμε να μετρήσουμε το H του Z, αν κάνουμε για πολλά Z, πάρουμε διάφορες μετρήσεις και μπορούμε από εδώ πέρα συνεπάγεται να φυτάρουμε, να προσαρμόσουμε δηλαδή το H του Z και να το βρούμε αν μετρήσουμε το DL του Z σε διάφορες ερυθρές μετατοπίσεις. Τώρα, πώς γίνεται πρακτικά αυτό, πώς μετράμε δηλαδή το H του Z με χρήση υπερκενοφανών αστέρων. Ας πούμε λοιπόν ότι θέλουμε να μετρήσουμε μέτρηση H του Z με υπερκενοφανείς αστέρες τύπου 1α, οι οποίοι είναι αστέρες, οι οποίοι εκρήγνεται και μπορούμε, όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενο μάθημα, να μετρήσουμε ακριβώς, να προσαρμόσουμε ακριβώς και να βρούμε το L κεφαλαίο, δηλαδή τη σχή την οποία εκπέμπει. Οι οποίες λοιπόν αυτές θεωρούμε ότι έχουν γνωστό, θα δούμε πώς αργότερα, known με γνωστό L. Γι' αυτό λέγονται και standard covers. Ποια είναι η βασική ιδέα? Είναι, δημιουργούμε τη διαφορά τετραγώνων, το λεγόμενο χ τετράγωνο, το οποίο είναι ένα άθροισμα σίγμα α ίσον 1 μέχρι n, δηλαδή μετράμε από n υπερκενοφανείς αστέρες, μετράμε την απόσταση φωτεινότητας. Και κατόπιν, αφού έχουμε μετρήσει την απόσταση φωτεινότητας για n αστέρες, με χρήση αυτής εδώ της σχέσης εδώ που λέω, δηλαδή ξέρουμε το L, έτσι, μετράμε το F και μετράμε το DL για n αστέρες υπερκενοφανείς και κατόπιν δημιουργούμε το άθροισμα τετραγώνων, ελαχιστοποίηση τετραγώνων και έχουμε, φτιάχνουμε εδώ πέρα το DL observed του Z με δείκτη I μείον το DL theoretical πάλι του Z με δείκτη I, όπου DL theoretical είναι αυτό εδώ πέρα, έτσι, αυτό είναι το DL theoretical, το θεωρητικό δηλαδή που προκύπτει από το H του Z. ZI, το οποίο είναι συνάρτηση όμως και παραμέτρων κοσμολογικών, δηλαδή ωμέγα 0 μάτερ κλπ. Έτσι. Τετράγωνο, διαιρούμε με το σφάλμα του DL observed στο τετράγωνο. Φτιάχνω λοιπόν αυτό το χ τετράγωνο, το οποίο χ τετράγωνο τώρα είναι μια συνάρτηση των παραμέτρων του ωμέγα 0 μάτερ, έτσι, και άλλων κοσμολογικών παραμέτρων, H0 ή οτιδήποτε άλλο. Και κατόπιν αυτό το χ τετράγωνο, το οποίο έχω, χ τετράγωνο λέγεται αυτό, αυτό το χ τετράγωνο λοιπόν που έχω κατασκευάσει, το ρίχνω μέσα στην μαθηματικά ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα ελαχιστοποίηση. Και του λέω αυτό το περίεργο συνάρτηση που είναι, υπάρχει και χίλιους όρους μέσα αυτό το άθροισμα, πρες μου για ποιες τιμές του ωμέγα μάτερ ελαχιστοποιείται. Και σου λέει, σου πετάει το πρόγραμμα κατόπιν μέσα, τα data είναι όλα μέσα, σου πετάει, ο ωμέγα μάτερ είναι τόσο, συν πλην τόσο. Και παπ, έχεις αμέσως μία μέτρηση των κοσμολογικών σου παραμέτρων. Έτσι λοιπόν, πρακτικά, αν βάλουμε όπου H του Z εδώ, H του Z, τετράγωνο, ή H του Z σκέτο, βάλουμε ίσο με τη ρίζα, ίσο με H0, επί τη ρίζα ωμέγα 0 μάτερ 1 συν Z τετράγωνο
τρίτη, συγγνώμη, συν 1 μείον ωμέγα μάτερ, ρίζα όλο αυτό. Το ρίξω λοιπόν αυτό εδώ κάτω, υπολογίσω αυτό το χ τετράγωνο εδώ πέρα το πελώριο και κατόπιν το ρίξω στη μαθηματικά, θα μου βγάλει η μαθηματικά ότι ένα ωραίο project είναι αυτό να το κάνει κάποιος αν θέλει, ωμέγα 0 μάτερ ίσον 0,31 συν ή πλην 0,02 και αντίστοιχα το ωμέγα λάμδα είναι 1 μείον ωμέγα 0 μάτερ. Επομένως λοιπόν θα μου βγάλει κατευθείαν το ζητούμενο. Τώρα το H0 αυτή η μέθοδος δυστυχώς δεν το βγάζει. Γιατί το H0 είναι εκφυλισμένο, δηλαδή πάει ουσιαστικά μαζί με το L κεφαλαίου. Δηλαδή η συνεισφορά του L και του H0, το L και το H0 είναι εκφυλισμένα. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι, συμπεριφέρονται μέσα στο άθροισμα αυτό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πού να βγάλει το L συν H0. Έτσι. Αν όμως δεν μετρήσουμε το L ακριβώς, δεν πάμε βρούμε το H0. Και εδώ σε αυτή την περίπτωση αυτό που κάνουμε είναι για να βρούμε αυτό το ωμέγα μάτερ, θεωρούμε το L είναι σταθερό μεν, αλλά άγνωστο. Τώρα, αν μπορέσουμε και μετρήσουμε το L ακριβώς με κάποια με την κανονικοποίηση που σας είπα προηγουμένως, την προηγούμενη φορά με την distance ladder, έτσι, μέθοδο, τότε μπορούμε να βρούμε και το H0. Θα δούμε παρακάτω πώς είναι. Λοιπόν, επομένως, λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι που παίζουμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Και βεβαίως υπάρχουν μερικές παραλλαγές. Για παράδειγμα, αυτό που δημοσιεύει ο κόσμος δεν είναι το L κεφαλαίο, ξέρω εγώ, και δεν είναι το F, ας πούμε, ούτε το L κεφαλαίο. Αυτό που δημοσιεύει ο κόσμος στους αστρονόμους, αυτό που βγάζουν είναι αυτό που λέγεται M του Z, αντί για F του Z δηλαδή, βάζουν το M του Z, όπου το M του Z είναι ένα κατασκεύασμα που συνδέεται λογαριθμικά με το F και λέγεται apparent magnitude. Δηλαδή, προφανές, έτσι, μέγεθος, εμφανές μέγεθος. Apparent magnitude. Μετά, αντί για το L, αυτό που δίνουν συνήθως είναι το λεγόμενο M κεφαλαίο, αυτό που αναφέρεται. Δηλαδή, είναι το M κεφαλαίο, που λέγεται absolute magnitude ή απόλυτο μέγεθος. Έτσι. Και αυτό συνδέεται λογαριθμικά. Είναι ανάλογο του λογαρίθμου, με βάση το 10, έτσι, του L, όπως ακριβώς το M του Z είναι ανάλογο του λογαρίθμου του F του Z. Δηλαδή υπάρχει μια λογαριθμική σχέση, είναι θέματα αστρονομικές, ας πούμε, έτσι, παραδοσιακές. Από βέβαια έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έχουμε τεράστια μεγέθη εδώ πέρα και μας συμφέρει να χρησιμοποιούμε λογαρίθμους. Επομένως, αντί να γράψουμε τη σχέση F ίσον L δια 4π dl τετράγωνο, που είναι αυτή που συνδέει το F και L που είπαμε προηγουμένως, αυτό που γράφουμε με χρήση του M, του apparent magnitude και του absolute magnitude, είναι το M του Z ίσον M κεφαλαίο συν 5 λογάριθμος του 10, με βάση το 10, του dl δια 10 parsec. Αυτή τη σχέση χρησιμοποιεί ο κόσμος αντί για αυτή. Έτσι, ένας φυσικός καθαρός θα χρησιμοποιούσε την επάνω βέβαια. Αλλά ένας αστρονόμος που του αρέσουν οι τάξεις μεγέθους και λοιπά, οι συμβάσεις, χρησιμοποιεί αυτή τη σχέση και αυτό ουσιαστικά είναι που φυτάρουμε. Το απόλυτο μέγεθος. Αυτό το γράφουμε και αλλάζοντας από parsec σε μεγαπάρσεκ, το γράφουμε σαν M συν 5 log 10 με βάση το 10 του DL σε μέγα πάρσεκ, δια μέγα πάρσεκ, συν 25. Βλέπετε, για να πάω από τα 10 πάρσεκ στο μέγα πάρσεκ, είναι 5 τάξη μεγέθους, οπότε είναι 5, 25, που βγάζει ένα 25 εκεί επιπλέον. Τώρα, ο ορισμός και η σχέση του M με την luminosity, με την absolute luminosity, είναι M ίσον μείον 2,5 λογάριθμος βάση το 10 του L δια L ηλίου, για την φωτεινότητα του ηλίου, την απόλυτη φωτεινότητα του ηλίου, έτσι, συν το απόλυτο μέγεθος του ηλίου, που είναι περίπου 4,8.
Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτά είναι λίγο, εντάξει, το λέω απλώς καταχρηστικά για να ξέρετε ακριβώς τι βλέπει κανείς. Το M είναι ίσο με μείον 2,5 λογάριθμος με βάση το 10 του F, του flux, δηλαδή δια F0 σε σχέση με μια ροή αναφοράς που έχει να κάνει. Επομένως λοιπόν, αυτό που πρακτικά κάνουμε, αν θέλετε, στις διάφορες, ας πούμε, αναλύσεις κοσμολογικές που κάνουμε, δηλαδή σε καθημερινή βάση όταν θέλουμε να βρούμε τις best fit παραμέτρους, είναι να ελαχιστοποιήσουμε το χ τετράγωνο που είναι συνάρτηση του M, του απόλυτου μεγέθους, και των κοσμολογικών παραμέτρων ω0 matter, W, και το W μέσα και λοιπά, ή οτιδήποτε άλλο κοσμολογικό υπάρχει. Αυτό είναι ίσον με σίγμα I ίσον 1 μέχρι N, η N υπερκενοφανής δηλαδή, και δεν βάζουμε μέσα DL observed και DL theoretical, βάζουμε στην πραγματικότητα το M observed, δηλαδή το apparent magnitude που είναι observed σε μία redshift ZI, μείον το απόλυτο μέγεθος M, μείον 5 log 10 του DL σε μεγαπάρσεκ δια μεγαπάρσεκ, που είναι αδιάστατο αυτό ουσιαστικά, μείον 25. Και αυτό το τετραγωνίζουμε και διαιρούμε με το σίγμα ops ιστό τετράγωνο. Το ρίχνουμε αυτό στη μαθηματικά και επειδή το DL εδώ έχει μέσα τις κοσμολογικές παραμέτρους, το ω0 matter, ξέρω εγώ κλπ, φυτάρουμε και βρίσκουμε το M αν θέλουμε. Βέβαια το M εδώ πέρα στο DL υπάρχει και το H0, βλέπετε εδώ μέσα στο DL υπάρχει ένα H0. Το H0 με το λογάριθμο βγαίνει και μου δίνει ένα λογάριθμο του H0, επειδή είναι στον παρονομαστή, και αυτός το λογάριθμος πάει και κολλάει μαζί με το M. Και βλέπετε τελικώς δεν μπορώ να φυτάρω το H0 ξεχωριστά, γιατί υπάρχει και το M εδώ, το absolute magnitude, το οποίο δεν το ξέρω σύνδεσαι απευθείας, το βάζω απλώς ότι είναι σταθερό και είναι μια παραπάνω παράμετρος, η οποία συνήθως δεν τη χρησιμοποιώ. Αν όμως θέλω να βρω και το H0, πρέπει να μετρήσω το M, δηλαδή την απόλυτη φωτεινότητα των υπερκενοφανών, μέσω άλλων δικτών, για να μπορέσω να βρω το H0. Το σίγμα εδώ, το σίγμα ops, όχι, του M. Δηλαδή το M εδώ χρησιμοποιώ, αυτό το M δεν βάζω εδώ. Αλλά ταξιδρομικά το M και ο DL συνδέονται. Το M και το DL observed συνδέονται, γιατί το M είναι ουσιαστικά σχέση, το βρίσκει κανείς στο DL από το F κλπ. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι. Αυτό είναι ακριβώς το παιχνίδι. Δηλαδή, δεν σας λέω ότι το απλοποιώ. Αυτή είναι ακριβώς το παιχνίδι που παίζουν σε ένα μεγάλο μέρος στο ερευνητικό. Έτσι. Και έτσι βρίσκουμε διάφορες παραμέτρους. Δώσαμε το μοντέλο. Δηλαδή, βγάζουμε μοντέλα με θεωρία πεδίου, τα βάζουμε εκεί μέσα και βρίσκουμε τους παραμέτρους με βάση αυτά. Τώρα, φυσικά, υπάρχουν και άλλα data. Δεν είναι μόνο αυτά φυσικά τώρα πριν και από υπάρχει το CMB. Αλλά όλα αυτά τα και τα άλλα data απλώς είναι κάποια άλλα χ τετράγωνο. Δηλαδή, υπάρχει άλλο ένα χ τετράγωνο από το CMB. Και άλλο ένα χ τετράγωνο, ξέρω εγώ, από τον Baryon Acoustic Oscillation. Έτσι, και όλα αυτά τα χ τετράγωνο και όλα αυτά είναι συνάρτηση των δύο παραμέτρων και τελικώς βρίσκουμε το ελάχιστο για όλες αυτές, για όλα αυτά τα χ τετράγωνο όσον αφορά τις ίδιες κοσμολογικές παραμέτρους. Και τελικώς αυτό που βγάζουμε, ας πούμε, είναι κάποιες, αν ας πούμε είχαμε δύο παραμέτρους, ας πούμε ότι είχα το W και το Omega Matter, έτσι. Βγάζουμε κάποιες έτσι, περιοχές στο χώρο παραμέτρων, που λες το χ τετράγωνο, άμα έχεις το minimum, εδώ είναι το best fit. Αλλά υπάρχει και ένας χώρος γύρω από το χ τετράγωνο, δέλτα χ τετράγωνο περίπου ίσο, αναλόγως συνήθως τη μονάδα, είναι αναλόγως πόσα σίγμα θέλω να πάω έξω, πόσες παραμέτρους έχω, και λες μέσα αυτό το χώρο εδώ πέρα, το χ τετράγωνο είναι ίσο με το χ μην τετράγωνο, που είναι το best fit, διαφέρει κατά μέγιστο ένα, κατά μέγιστο ας πούμε ίσο με τη μονάδα. Οπότε η μία μονάδα δέλτα χ τετράγωνο σου δίνει το ένα σίγμα ρέτζο, δηλαδή το 68% πιθανότητα να είναι παράμετρος εκεί μέσα. Μετά αν θες να βρεις το 95% πιθανότητα, βρίσκεις και ένα δεύτερο κοντούρ, ας πούμε, εδώ τριγύρω, που περιέχει όλες τις τιμές των παραμέτρων που είναι 95% πιθανότητα να είναι πραγματικές τιμές εκεί μέσα. Και όλα αυτά τα βρίσκουμε με το δέλτα χ τετράγωνο, έτσι, δηλαδή λες, χ τετράγωνο το μήνυμα είναι εκεί, χ τετράγωνο συν 1 είναι αυτή η περιοχή. Δηλαδή, έχω ένα μήνυμα εδώ, και λέω, εδώ είναι το μήνυμα. Ωραία.
Το best fit είναι από εδώ μέχρι εδώ, δέλτα χι τετράγωνο με το 1. Αυτό είναι το χι τετράγωνο και αυτή η παράμετρο, α πούμε, ο μεγαμάτ. Α πούμε ότι είχαμε μόνο μία παράμετρο. Λοιπόν, έχει το best fit είναι εδώ, ο μέγα zero matter best fit, και μετά λε ότι εγώ θέλω δέλτα χι τετράγωνο συν πλην 1, είμαι σε αυτή την περιοχή για το 1 σίγμα. Δέλτα χι τετράγωνο συν πλην 5 είναι το 2 σίγμα. Και έτσι βρίσκω το 1 σίγμα που αντιστοιχεί σε αυτό εδώ πέρα το πρώτο κοντούρ, το 2 σίγμα και ούτω καθεξής. Εντάξει. Και αυτό και βλέπετε δημοσιευμένες τέτοιου είδους κοντούρς, ας πούμε, μέσα στις οποίες είναι το 1 σίγμα ή 2 σίγμα. Δηλαδή 68%, 95% πιθανότητα κλπ. Και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι το παιχνίδι μας, σε ένα μεγάλο ποσοστό. Και από εδώ και πέρα το επαναλαμβάνουμε ουσιαστικά και διάφορων ειδών παραδοσιακά δεδομένων.